Για τα βίντεο που ακολουθούν, θα χρειαστεί να έχετε στην υπολογιστή σας μερικά βασικά πράγματα. Πρέπει αρχικά να έχουμε εγκαταστήσει την OGS. Θα χρησιμοποιήσουμε την LTS έκδοση, η οποία είναι η 6. Στη σελίδα της μπορείτε να βρείτε installers, μπορείτε να κατεβάσετε. Επίσης υπάρχουν οδηγίες για να γίνει η εγκατάσταση μέσω command line. Φυσικά, θα χρειαστούμε ένα browser. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τον Chrome, αλλά είστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε τον browser της επιλογής σας. Και τελευταίο, και ίσως πιο σημαντικό, θα χρειαστούμε ένα IDE και editor. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το WebStorm, το οποίο δεν είναι δωρεάν, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι άλλο θέλετε εσείς, όπως Atom, Sublime ή Visual Studio Code. Σίγουρα, το να φτιάχνουμε τους φακέλους και τις ρυθμίσεις για κάθε νέο project μας είναι κουραστικό και φυσικά υπάρχουν εργαλεία που το κάνουν για εμάς. Αλλά το να τα κάνουμε όλα εμείς θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς λειτουργούν αυτά τα εργαλεία και θα μπορέσουμε αργότερα να ανατροποποιήσουμε ή να λύσουμε τυχόν προβλήματα. Ίσως το πιο γνωστό scaffolding εργαλείο έχει φτιαχτεί επίσης από το Facebook και λέγεται Create React App. Τρέχοντάς το, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο project και να ρυθμίσουμε όλες τις βιβλιοθήκες που θα χρειαστούμε. Εμείς θα το κάνουμε μόνοι μας. Αρχικά θα φτιάξουμε ένα φάκελο για το project μας. Θα χρησιμοποιήσουμε το Package Manager της Node.js, το NPM, για να αρχικοποιήσουμε το project μας, γράφοντας NPM init. Συμπληρώστε τα στοιχεία που σας ζητάει. Θα δείτε ότι δημιουργήθηκε ένα αρχείο package.json. Αυτό περιέχει κάποιες πληροφορίες για το project μας και επίσης τις βιβλιοθήκες που θα χρησιμοποιήσουμε και την έκδοσή τους. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε το NPM για να κατεβάσουμε όλες τις βιβλιοθήκες που θα χρειαστούμε. Η εγκατάσταση γίνεται με την εντολή npm install --save και το όνομα της βιβλιοθήκης και npm install --save --dev και πάλι το όνομα της βιβλιοθήκης. Για τις βιβλιοθήκες που χρειαζόμαστε για το development. Οι βιβλιοθήκες που θα χρειαστούμε είναι React, React DOM, MobX React και MobX. Ένας λόγος που θέλουμε να ξεχωρίσουμε τις βιβλιοθήκες μας είναι για παράδειγμα στο production να κάνουμε npm install --production για να κατεβάσουμε μόνο τις βιβλιοθήκες που χρειάζεται η εφαρμογή μας. Αντίστοιχα, κατά το development να κάνουμε npm install ώστε να έχουμε και τις development βιβλιοθήκες. Και οι development βιβλιοθήκες είναι η Bubble Core, Bubble Loader, Bubble Plugin Transform Class Properties, Bubble Plugin Transform Decorators Legacy, Bubble Preset ES 2015, Bubble Preset React και Webpack. Και θα πρέπει να εγκαταστήσουμε globally το Webpack και το Bubble CLI.